Λοιπόν, κοντά μας οι προπονητές των επιτυχιών. Η Δήμητρα Απόλλων για μία ακόμη φορά, κυπελούχος στο παιδικό πρωτάθλημα, κέρδισε 2-0 τον Outrigger στο τελικό. Αποστόλη Καραγκάνη, δύο λόγια για αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Καταρχήν, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Πιστεύω ότι το άξιζαν. Είμαστε καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Ξέρουμε ότι σαν τελικό δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Τα παιδιά έχουν άγχος. Πρώτη φορά παίζουν στο στάδιο. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ανταποκριθήκαμε. Είμαστε καλύτεροι και δίκαιοι και πήραμε αυτό το κύπελλο. Αυτό φάνηκε και σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, όπου κάναμε μόνο νίκες, 125 γκολ με 4 παθητικό. Και νομίζω ότι σε αυτά τα παιδιά υπάρχει ταλέντο, πρέπει να προσευχθούν και νομίζω ότι θα δούμε κάποια από αυτά τα παιδιά να κάνουν κάποια άλματα παραπάνω. Βέβαια, να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά του Out, στους προπονητές και σε όλο το team του Out για την προσπάθεια που κάνει. Και νομίζω ότι το χρειάζεται ο νομός μας αυτό, ένα δυνατό Out. Λίγο για Γιάκο. Η Δήμητρα Απόλλων ήταν καλύτερη στο πρώτο μήχρονο, ωστόσο έπρεπε να φτάσουμε στην επανάληψη για να πετύχει τα δύο γκολ και να πάρει τελικά το πρωτάθλημα. Ναι, αν και το τονίσαμε αυτό στα παιδιά, μπήκαν λίγο αγχωμένα μέσα, τα τελειώματά τους να προσέξουν λιγάκι, γιατί πάντα ένας τελικός παιδιά, όπως να το κάνουμε, υπάρχει το άγχος πρώτη φορά στο στάδιο, αλλά πιστεύαμε στα παιδιά γιατί το δείξαν κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αν αναλογιστείτε ότι βάλανε 120 γκολ και φάγανε μόνο 4, η διαφορά ήταν μεγάλη. Και στον αγώνα ήταν πολύ καλύτερη σε όλη τη διάρκεια, δεν απειληθήκαμε καθόλου και πιστεύω ότι και φτάσαμε σε αυτό το σκορ. Βέβαια, εντάξει, έχουμε και συνέχεια και οι γυναίκες που ακολουθούν και αυτά τα παιδιά πρέπει να. Το μέταλλό τους, αυτοί οι αγώνες θα κάνουν πιο σκληρά, πιο δυνατά, το πάθος τους, όλα αυτά. Ελπίζω να πάμε ακόμα καλύτερες μέρες για όλους αυτούς. Αποστόλη, δύο λόγια να πούμε για το τουρνουά της Δήμητρας, το μεγάλο πανελλήνιο τουρνουά ποδοσφαίρου, το οποίο διοργανώνεται τη μεγάλη εβδομάδα. Ναι, είναι το 10ο πανελλήνιο τουρνουά, είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πλέον έχει γίνει θεσμός στην πόλη μας. Γύρω στους 500 αθλητές, συν 300 δικοί μας, συν τον Out, συν κάποιες άλλες ακαδημίες, γύρω στους 800 αθλητές θα πάρουν μέρος. Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Τετάρτη θα γίνουν συνολικά 64 παιχνίδια στις 4 κατηγορίες. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Νομίζω ότι είναι μια ένεση όχι μόνο ποδοσφαιρική ή αθλητική, αλλά και μια ένεση. Είναι ένας θεσμός που σίγουρα τονώνει και την αθλητικο-τουριστική έτσι κίνηση στο νομό μας για να πάνε καλύτερα και τα ξενοδοχεία και γενικότερα ο εμπορικός κόσμος του Κυκάλλου. Ευχαριστώ πολύ.